Καλησπέρα κύριε Κοτάκη, ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για λογαριασμό του News Hub προκειμένου να συζητήσουμε για τα πρωτεύοντα της πολιτικοκοινωνικής ζωής του τόπου. Και καλησπέρα στο αγαπημένο μας νησί. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι τα πρωτεύοντα θέματα, ετοιμάζεται το αυριανό φύλλο της έγκριτης εστίας και σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Κοιτάξτε, αύριο ασχολούμαστε με δύο πράγματα. Το πρώτο θέμα μας επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η Αθήνα έχει γίνει Καμπούλ. Πέφτουν οι βόμβες σαν το χαλάζι, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε μέρα σε μια συνοικία, μια συνοικία της πόλης συνταράσσεται από μια βόμβα που τη μία σκάει σε μια κάβα ποτών, την άλλη σε ένα βενζινάδικο, κέντρα άνομων συναλλαγών, εν πάση περιπτώσει την παράλληλη στην Πανεπιστημιούπολη κτλ. Έχει αλλάξει τη φυσιογνωμία της πρωτεύουσας. Κάποτε στο παρελθόν ένας υπουργός δημόσιας τάξης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τότε στην αντιπολίτευση, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έλεγε το 2008 ότι η Αθήνα έχει γίνει Καμπούλ η Κολομβία. Τώρα είναι Κολομβία και Καμπούλ επισήμως. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Αρθρογραφικά ασχολούμαστε με την ασχήμια, με την εγκαθίδρυση της ασχήμιας. Ναι, επέστρεψε βέβαια ο κ. Σοχοίδης για να βάλει μία τάξη στην αταξία, ωστόσο λέτε ότι μέχρι τώρα δεν τα πολύ καταφέρνει. Λέω, αν μου επιτρέπετε το εξής, αυτό που λέει ο ίδιος, ότι δύο χρόνια μετά την αφιπηρέτησή του από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, όπου έφυγε για γνωστούς λόγους, είχε συγκρουστεί με το περιβάλλον του Πρωθυπουργού το 2021. Το θυμόμαστε. Τώρα που γύρισε, λέει ο ίδιος δημόσια ότι έχει εντυπωσιαστεί από την έκταση του οργανωμένου εγκλήματος, ότι μέσα σε δύο χρόνια η κατάσταση άλλαξε ριζικά σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν ειδηλιακή. Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, δολοφονείται κόσμος εν μέση οδό από την κρύβη μάφια. Βλέπετε ότι ξεκαθαρίζονται λογαριασμοί. Αυτά που λέγονται τότε ψιθυριστά για τους διαλύτες, αν θυμάμαι τον Σαββατινάδικα. Βεβαίως, βεβαίως. Διαλύτες στα Σαββατινάδικα που στην πραγματικότητα νοθεύουν τη βενζίνη και καταστρέφουν τα ρεζερβά των αυτοκινήτων υποφελία κάποιων. Τώρα είναι κοινός τόπος. Τα λένε όλοι. Ή επίσης τότε που ψιθυριζόταν τότε για το παρόν εμπόριο τσιγάρων, και τότε ήταν ψιθυρός, τώρα το λένε όλοι. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με δύο οικονομίες, μια κανονική και μια την άλλη την παράλληλη που πάντοτε υπήρχε ως παρά οικονομία, αλλά τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Τότε ήταν ψήθυρη, τώρα είναι καταγγελίες, επίσημα γίνονται. Δεν είναι καταγγελίες, είναι γεγονότα. Γεγονότα. Είναι γεγονότα κάθε μέρα, δηλαδή δεν κρύβονται. Βλέπετε ότι δημοσιοποιεί αστυνομία βίντεο από το λιμάνι το πώς ξεφορτώνονται οι διαλύτες. Δεν ξέρω αν έχει πάθει ποτέ ζημιά το αυτοκίνητό σας. Η μηχανή έχει πάθει, ναι, η μηχανή. μηχανή μου. Αυτό στην πραγματικότητα είναι ένας κανόνας όπου βλέπεις φτηνά να φεύγεις. Το φτηνό είναι ακριβό. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέτε. Δεύτερο θέμα, το οποίο θα απασχολεί και την εστία στο αυριανό φύλλο. Κοιτάξτε, πια σχολιογραφικά κάνουμε μια γενικότερη αποτίμηση του γεγονότος ότι η Ελλάδα πια δεν είναι απειλείται μόνο από την ηθική χρεοκοπία, αλλά απειλείται από την ασχήμια. Εγκαθιδρύεται η ασχήμια και ζει πολύ μεγάλες δόξες το περιθώριο και η υποκουλτούρα στις μέρες μας. Και επισημαίνουμε ορισμένα παραδείγματα. Μπορώ να σας πω δύο ενδεικτικά που είναι πολύ της επικαιρότητας. Το πρώτο αφορά τα χρηστινά επεισόδια με τους τρανς στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς η βία αποδοκιμάζεται και καταδικάζεται. Δεν είναι καταδικαστέα, καταδικάζεται. Όπως και ο κλεβασμός καταδικάζεται. Αλλά δεν είναι όμως αποδεκτή και η πρόκληση. Διότι μετά τα όλα όσα συνέβησαν, έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, ξέρετε, φωτογραφίες ενός εκ των δύο. Ο οποίος μέσα σε λίγων γνωριμιών προσφέρεται, διατίθεται. Ναι, κατάλαβα. Ναι, και αν δείτε τις φωτογραφίες, θα φρίξετε. Όχι ότι δεν είναι πράγματα γνωστά στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι τόσο γνωστά που ακούει ντάντι σούγκαρ και δεν χρειάζεται. Σούγκαρ ντάντι και δεν χρειάζεται μετάφραση. Τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνει αμέσως τι λέει ακόμα και η γραμματεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αλλά από ένα σημείο και μετά, από το να αποδοκιμάζεις τη βία μέχρι να δοξάζεις
διάφορες συμπεριφορές οι οποίες είναι εκτός νόμου, υπάρχει τεράστια απόσταση κατά τη γνώμη μου. Πριν από μερικές ημέρες είχατε μιλήσει ως εστία για εκμαυλισμό της δημόσιας ζωής. Αυτά περιγράφετε τώρα. Τώρα ντρεπόμαστε να πούμε ποια είναι η κατάσταση της χώρας. Mm. Έχει κατατηρηθεί ένας δικτατορικός νόμος που σου απαγορεύει να λες τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ασχοληθήκαμε, το γράφουμε και στο σημερινό φύλλο νομίζω, ασχοληθήκαμε με αυτά που είπε ο Γενικός Γραμματιάς του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί εκείνος ναι μεν χρησιμοποίησε ένα ατυχέστατο παράδειγμα για να προσπαθήσει να πλήξει τα ιδιωτικά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που ερχόταν μάλιστα από άλλες χώρες, όχι με το τι σημαίνει στην Ελλάδα. Αλλά όλοι οι Έλληνες, μόλις άκουσαν τη συγκεκριμένη φράση, θεώρησαν ότι για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός τόλμησε να μιλήσει από του βήματος του Κοινοβουλίου για φαινόμενα γνωστά τα οποία συμβαίνουν δίπλα τους. Και γι' αυτό υπήρξε τεράστια ευαισθησία και θόρυβος για αυτό το ζήτημα. Αυτά τα οποία, ξέρετε, εγώ δεν είμαι φιλοκομμουνιστής, είμαι αντικομμουνιστής. Mm-hmm. Αλλά ο κ. Κουτσούμπας δεν έχασε από το γεγονός ότι τόλμησε να θίξει αυτό το ζήτημα για το οποίο υπάρχει ψήθυρος. Δεν λέει κανείς ότι όλες οι Ελληνίδες ρέπουν σε τέτοιες συμπεριφορές και αναζητούν sugar daddy, λιμονό μας. Αλλά και ένα ποσοστό 10% να υπάρχει, κύριε Βαρδάκη, που είναι το ελάχιστο δυνατό, είναι μεγάλο. Καθόμαστε λοιπόν και αγνοούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας και όταν κανείς προσπαθήσει να πει μια κουβέντα, τον βγάζουν στην παρανομία, γιατί είναι παράνομη η αλήθεια σε αυτή την πατρίδα. Αυτό θίξαμε συνολικά σήμερα και ολοκληρώνουμε την προσέγγιση μας και αύριο. Πιστεύουμε ότι οι εφημερίδες πρέπει να τολμούν να μιλάνε. Διαβάζοντας την αυτογραφία σας με ιδιαίτερη προσοχή, έλεγα, μα μήπως ο κ. Κοτάκης είναι λίγο αυστηρός, γράφοντας την αιστεία ότι υπάρχει βούρκος και διαφθορά στην πολιτική μας ζωή του τόπου, αλλά δυστυχώς αυτό περιγράφεται τώρα. Εμείς είμαστε αυστηροί. Μακάρι να είμαστε εμείς οι αυστηροί και οι άδικοι και οι άλλοι να ήταν οι κανονικοί. Αλλά όταν παρακολουθείς τώρα τα δύο κέντρα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, το ένα να κατηγορεί το άλλο για εταιρεία που έχει μεσοδητώσει καράβια και να ασχολείται με το πόθεν έσχεση του αρχηγού της αντιπολίτευσης και το άλλο να λέει ασχοληθείτε και με τα δικά σας θέματα γιατί οι αστακοί που πιάνουμε βρίσκουν και τις offshore της οικογένειας Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε εμείς οι αυστηροί, μόνοι τους τα λένε. Μεταξύ τους βγάζουν τα όποια, αν υπάρχουν υπαρκτά, ανύπαρκτα, σε τόση άπλητά τους. Είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι το... Εμείς απλώς καταγράφουμε, ξέρετε. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια τεράστια αντιπαλότητα, αν πρόκειται για τα ψαροκάικα ή τα στακοκάραβα του κυρίου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, και υπάρχει ανταπάντηση από την αντιπολίτευση και αναρωτιέμαι την ώρα που εσείς έχετε σηκώσει πολύ ψηλά ως εθνική υπόθεση την καταδίκη του Φρέντι Μπελέρη στην Αλβανία, βλέπουμε την ίδια ώρα να συμβαίνει το αντίθετο με άλλα γεγονότα στην πολιτική ζωή του τόπου που εκεί οδηγά στον βούρκο της διαφθοράς όπως έχετε γράψει. Κοιτάξτε, εμείς το σηκώσαμε αυτό το θέμα όχι μόνο για την περίπτωση αυτή καθεαυτή, αλλά γιατί είναι το μέτρο του σεβασμού της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή κορδωνόμαστε ότι η Ελλάδα είναι η ηγέτιδα χώρα στα Βαλκάνια, ότι έχουμε σεβασμό με τους συμμάχους μας, με τους γείτονές μας κτλ. Και εκλέγεται κάποιος δήμαρχος με ελεύθερες εκλογές και τον καθαρίζει με μια στημένη δίκη και χωρίς να υπάρξει πραγματική αντίδραση. Αυτό είναι το μέτρο του σεβασμού, της έλλειψης σεβασμού συγκεκριμένα, που έχουν οι γείτονές σου απέναντί σου. Γι' αυτό και μιλήσαμε για βαριά ταπείνωση. Πώς λοιπόν παριστάνουμε τώρα την ελίτ, την πλουσία ελίτ των Βαλκανίων, την πανίσχυρη, που είναι η χώρα που ανακηρύχθηκε από τον Economist ως η καλύτερη οικονομία και μας γράφει τα παλιότερα παπούτσια οράμα. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Βεβαίως και υπάρχει και το επισημαίνεται εύστοχα. Κύριε Κοτάκη, θέλω να ακούσουμε το σχόλιο σας για την συνεχιζόμενη ρήξη, το βάθημα της απόστασης μεταξύ της σχέσης Εκκλησίας και Πολιτείας. Κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, ναι, συμβαίνει καταρχάς για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, μόνο ότι είναι φιλελεύθερη κεντροδεξιά, μέσα στον πυρήνα της, στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει στελέχη τα οποία διακατέχονται από έναν ισχυρό αντικληρικαλισμό, ο οποίος εκδηλώθηκε, δεν συμπαθούν την Εκκλησία δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, και την θρησκεία.
ο οποίος εκδηλώθηκε καταρχάς το πρώτο την πανδημία, όπου μπορεί να έκαναν συγκεντρώσεις έξω από το εφετείο για τη διοίκηση της Χρυσής Αυγής, να γινόντουσαν πορείες για το Πολυτεχνείο, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε οι πιστοί να κάνουν λιτανεία μιας εικόνας. Η Εκκλησία επέστη διακρίσεις, βαριές διακρίσεις, μέσα στην πανδημία, με ευθύνη της κυβέρνησης. Όπως επίσης, μυστήρια, όπως η Θεία Κοινωνία, χλεβάστηκαν από μια συγκεκριμένη ελίτ αντικληρικαλιστική, και αυτό κορυφώθηκε βεβαίως με την υπόθεση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Είχε προηγηθεί επίσης κατάργηση της διατάξης του ποινικού κώδικα για τη βλασφημία των θείων. Προσέξτε, εάν με τον αντιρατσιστικό νόμο πεις οτιδήποτε για το Κοράνι, για το Ισλάμ, θα σε πάνε σιδηροδέσμιο. Mm-hmm. Εάν πεις οτιδήποτε για το Χριστό και την Παναγία, ή κάνεις αναρτήσεις μία αφίσα και αυτή που είδαμε στο ντοκιμαντέρ προχθές που γίνεται ο θόρυβος, που κάποια κυρία για να προκαλέσει έβαλε στο σταυρό μία ημίγυμνη νεαρά, τότε δοξάσεις στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν δημιουργήσε ένα σχίσμα, με τη διαφορά ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αντέδρασε με τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσει όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν προσεκτική, ας το πούμε έτσι. Τώρα λοιπόν που αισθάνεται ότι πέφτει ήττα μετά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, της έρχεται και από δημοσίευματα από το εξωτερικό, αποφάσισε να βγει μπροστά και αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Εγώ δεν θα ήθελα να αντιδράσει σε αυτό έτσι, γιατί η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι το τερέ της Εκκλησίας και το γεύμα που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου για την Κυριακή της Ορθοδοξίας πιστοποιεί ότι η Ορθόδοξη, η Ελλαδική Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θρησκεία είναι η επικρατούσα με βάση το Σύνταγμα, δεν τα απεμπολείς αυτά. Θα μπορούσε να έχει αντιδράσει εντελώς διαφορετικά η Εκκλησία μας κατά τη διάρκεια της ψηφίσεως του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, όπου εκεί ήταν πολύ πιο μετριοπαθής σε σύγκριση με το διακύβευμα που υπάρχει για την ελληνική οικογένεια. Θυμίζω ότι χτες έγινε δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, γιατί κάποιοι θέλουν να καταργήσουν τον όρο γυναίκα και συνετρίβησαν εκεί οι δικαιωματιστές με 75%. Θα μπορούσε να έχει επιμείνει η Εκκλησία πολύ νωρίτερα, πολύ ισχυρότερα, με ένταση. Δυστυχώς δεν το έκανε. Τώρα, για το ζήτημα του διαχωρισμού της κράτους της Εκκλησίας, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση θα θέλει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να ανοίξει κάτι τέτοιο θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν το θέλει, λαγός την φτέρην αίσια. Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι είναι οι ώρες δύσκολες για να κλείσετε την ύλη της εφημερίδας. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η συντεταγμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση κάνει μερίδα του τύπου, αντί να το έργο αυτό να το κάνει η αντιπολίτευση ευρέως, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Και θέλω λίγο το σχόλιο σας για το ΠΑΣΟΚ. Έχετε γράψει ένα άρθρο που έκανε εντύπωση με τίτλο «Η πτώση του Νίκου Ανδρουλάκη και τέθη στην Bilderberg», συσταγωγικά, του Καστρίου. Παρακαλώ. Ακούστε, είναι άλλο πράγμα με φυσικό το τρόπο ο ελληνικός λαός να πάρει μια απόφαση και να τάξει τον κύριο Ανδρουλάκη ως τρίτη δύναμη και τέταρτη δύναμη. Και άλλο πράγμα να μεθοδεύεται μέσα σε κλειστά δωμάτια ξενοδοχείων από μικρομεγάλες διαπλοκές. Εκεί σε αυτό εγώ έχω μια πάγια θέση απέναντι στο φαινόμενο και όπως αντιλαμβάνεστε και γι' αυτό το κάνω πρώτο θέμα, επειδή είναι πάγια αρχή της εφημερίδας μας, ότι στη δημοκρατία κυβερνούν οι πολλοί, δεν κυβερνούν οι λίγοι και κυβερνούν στο φως, δεν κυβερνούν στο σκοτάδι. Ωστόσο αυτό θα επιδιωχθεί από ό,τι φαίνεται. Γιατί όμως θα επιδιωχθεί, διότι το επιτρέπει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να επιδιωχθεί. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε Μάρτιο μήνα και μέχρι τον Ιούνιο μπορεί να τρέξει πολύ νερό στα βλάκια και να ανακάμψει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που βλέπω στη διάθεσή μου, δεν θα μπορούσα να αποκλείσω τον κίνδυνο για τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι ακόμα και τέταρτος. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αρχίσει και συλλέγει ψήφους από συντηρητικά ακροατήρια. Και είναι πολύ επαναστατικό αυτό για εκείνο, το να επικοινωνεί δηλαδή με δυσαρεστημένους δεξιούς για το γάμο ή με αυτά τα οποία είπε προχθές ο κ. Κουτσούμπας. Ο κ. Κασελάκης από την άλλη, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι απόψεις του για τα εθνικά θέματα για μένα είναι καταστροφικές και το έχουμε διατυπώσει με τον οξύτερο δυνατό τρόπο στα πρωτοσέλιδά μας, δεν είναι ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι άλλο. Είναι ένα προϊόν, ένας αρχηγός celebrity, αρχηγός εικόνα, αρχηγός troll, κάτι άλλο. Επικοινωνεί με περίεργα κοινά
των social media που δεν καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα απέκλεια λοιπόν το καθόλου το ενδεχόμενο να αναδειχθεί με άνεση δεύτερος, όχι με κάποιο μεγάλο ποσοστό, μην φανταστείτε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα βέβαια στη διάθεσή μας. Και επίσης τους κομμουνιστές να ακολουθούν σε απόσταση. Διατρέχει το ΠΑΣΟΚ κίνδυνο, διότι το έχει κάθισε πάνω στις δάφνες του από το 8 που πήγε στο 11-12 στις προηγούμενες εκλογές και πιστεύει ότι φυσικό το τρόπο, έτσι ελέω Θεό, θα πρέπει να αυξηθεί η πολιτική του δύναμη. Αν δεν κάνει κάτι, δεν γίνεται, πρέπει να πείσεις για να πάρεις περισσότερες ψήφους. Ο κ. Αντουλάκη δεν για πέταμα, έχει πολιτικό αίσθηκτο. Από την άλλη όμως, μέσα σε αυτούς τους μήνες δεν έχει πείσει ότι μπορεί να αναδειχθεί ως η δεύτερη δύναμη όπως ελπίζει. Αυτά όμως σας επαναλαμβάνω με τα δεδομένα του σήμερα. Γιατί είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση στην πατρίδα μας, που ανά πάση στιγμή οι κατατάξεις και οι ανακατατάξεις αλλοιώνονται. Αν παράδειγμα είχε σκάσει μέσα στην προεκλογική περίοδο εντός εισαγωγικών η αποκάλυψη ότι παρακολουθούσαν το κινητό του κ. Ανδρουλάκη σε ευρωεκλογές, θα τον είχε εκτοξεύσει ένα γεγονός στη δεύτερη θέση, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Βεβαίως, οπότε βεβαίως. Καταγράφουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο προσεχές διάστημα με βάση τα γεγονότα. Και τις ευρωεκλογές επερχόμενες. Ευχαριστώ θερμότατα για τον ουσιαστικό σας σχολιασμό. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.